και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια παρουσίαση των ελληνικών ταινιών που μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την εβδομάδα στο Hellenic TV. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί τις ταινίες οι οποίες θα σας κρατήσουν συντροφιά στην βραδινή σας ξεκούραση. Ξεκινάμε το πρόγραμμά μας την 5η 18 Ιουνίου. Γύρω στις 10 μπορείτε να δείτε την πρώτη μας ταινία με τίτλο «Ταμτάκος, ο ηλεκτρονικός γύφτος», σε σενάριο του Γιώργου Μιλωνά και σκηνοθεσία του Τάκη Βουγιουκλάκη. Είναι μια κωμωδία με τους Μιχάλη Μόσιο, Λευτέρη Μελέτη, Βίλμα Τσακίρη, Έφη Θεοχάρη και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Ο Ταμτάκος αποφασίζει να ακολουθήσει το ρεύμα της εποχής και ανοίγει μια επιχείρηση με κομπιούτερ. Οι δουλειές του όμως δεν πηγαίνουν και πολύ καλά και επιπλέον είναι καταχρεωμένος. Ακόμα έχει να αντιμετωπίσει έναν υποδρομιάκια γαμπρό, ένα χαζοχαρούμενο αδελφό και μια αραβωνιάρα που ζητάει συνεχώς γάμου. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τη ταινία μας. Μωρέ, και έγκλημα θα κάνω όταν ξέρω ότι είσαι μόνος με άλλη γυναίκα. Έγκλημα. Άσε τη γρίνα, μωρή, και τη ζήλιες. Άσε τη γρίνα. Δεν υπάρχει λόγος. Και αφού δεν υπάρχει λόγος, τότε γιατί έβαλες τον αστραπόγεννο σφαιριανανό, γιατί. Κιόλα. Τον αστραπόγεννο. Το γερανό. Ναι. Το γερανό τον έφερα γιατί. Για να είμαι καλυμμένος. Όχι, τον έφερες για να μην σας πιάσει ο άντρας της λεγάμενης στα πράσα, για να μπορείς να φύγεις γι' αυτό. Τι λέει, μωρή, το βρώμικο μυαλό σου, το πονηρό, τι λέει. Λένα, βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Εγώ μια γυναίκα αγάπησα και αυτή είσαι εσύ, μωρή. Αυτή η γυναίκα είμαι εγώ. Αλλά 4 χρόνια με έχεις αστεφάνωτη. Όσο έχεις να παντρεύεις την αδερφή σου, το καταλάβαινα. Τώρα όμως, γιατί δεν με αστεφανώνεις, γιατί. Θα γίνει και αυτό, ρε Λένα, θα γίνει. Μη με πρισά, σε να φύγουν τα οικονομικά τα παλούκια και το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα είναι ο γάμος. Μακάρι το πρώτο πράγμα που θα γίνει να είναι ο γάμος μας. Γιατί εγώ σε αγαπάω, Ταμτάκο μου, και θα σε περιμένω. Άσε τα λόγια, μωρή, άσε τα λόγια. Άντε κάτσε να τερλικώσουμε. Τέλος πάντων, αν και είναι αργά, ας φάμε. Συνεχίζουμε στις 2 ταινίες της Παρασκευής 19 Ιουνίου. Γύρω στις 9.30 μπορείτε να παρακολουθήσετε την ταινία μας με τίτλο «Μαζί σου για πάντα», σε σενάριο του Νίκου Μεϊμάρη και σκηνοθεσία του Οδυσσέα Κοστελέτου. Είναι μια αισθηματική ταινία με την Κάκη Αναλυτή, Ερίκο Μπριόλα, Μάνο Κατράκη και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Ένας εργάτης, αραβωνιασμένος με την ιδιοκτήτρια του εργοστασίου στο οποίο δουλεύει, μετά από παράκληση της μάνας του, βγαίνει παράλληλα με μια φτωχή κοπέλα, η οποία δυστυχώς είναι άρρωστη και σύντομα θα χάσει τη ζωή της. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τη ταινία μας. Θυμάσαι αυτό το σκοπό? Εσύ τι λες? Λέω πως δεν πρέπει να το ξέχασες. Τέλει, το γνωρίζεις αυτόν? Ποιον? Αυτόν που χορεύει μπροστά με την Άννα. Όχι, ποιος είναι? Ποιος είναι? Κάποιος. Αλέξη. Ναι, ρε παιδί. Τίποτα. Μετάνιωσες? Πες. Όχι, είναι κουτό. Δεν πειράζει, ό,τι είναι, πες. Πού ήσουν αυτές? Αυτές? Ναι. Όταν έφυγες από το γραφείο. Μα ξέχασες, αγάπη μου, ότι είχα ραντεβού με τον Αβράμοβλο. Και πήγες? Και βέβαια πήγα. Τι ερώτηση είναι αυτή? Γιατί ο Αβράμοβλο πήρε στο γραφείο και ζήτησε να αναβληθεί το ραντεβού σας για την άλλη Τετάρτη. Και η δεύτερη ταινία της Παρασκευής, γύρω στις 10:35, έχει τίτλο «Επαναστάτης χωρίς αστεία», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Κωνσταντίνου. Είναι μια πολιτική κωμωδία επίσης με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, Μάρκο Λεζέ, Μέρη Χαλκιά και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Ένα λαϊκό κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές μοιράζοντας υποσχέσεις στο λαό για αλήθεια και διαφάνεια. Αλλά όταν τελικά ο λαός το ψηφίζει και παίρνει στα χέρια του την εξουσία, όλες οι υποσχέσεις πάνε στο βρόντο. Καθόλου βέβαια παράξενο για τα πολιτικά δεδομένα. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από τη ταινία μας. Για όνομα του Θεού, δεν ήρθαν οι άλλοι. Έχουμε αφήσει δημοσιογράφους να περιμένουν τόση ώρα. Να τους φωνάξουν. Όχι, όχι. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Πού είναι ο κύριος... Κατσιμπάρας. Ναι, πού είναι αυτό. Αυτό το ξέρετε. Όχι, δεν το ξέρω.
Αν τον ήξερα, δεν θα ήταν στο κόμμα και μάλιστα στην Κεντρική Επιτροπή. Ορίστε, πού είναι η Κεντρική Επιτροπή? Έπρεπε να είναι εδώ τα ξημερώματα για να εκπαιδεύσουμε τον τύπο. Άρα και έχει έρθει και τηλεόραση. Για ελέγξτε. Ποιος βλάκας έχει βάλει το κλειδί από όξω? Εγώ, κύριε Πρόεδρε. Εσύ. Ένα τσουβάλι σάρκες, φλάβουρο της ευημερίας των βιομηχάνων, εκπρόσωπε της υπερκατανάλωσης. Μη συγχύσεστε, κύριε Πρόεδρε. Μα εσείς, κύριε Πρόεδρε, δεν είπατε να έχουμε το κλειδί έξω από την πόρτα όσο δεν είμαστε κυβέρνηση? Να δείχνουμε ανοιχτή στο λαό και μόλις κερδίσουμε τις εκλογές, να φέρουμε το κλειδί από μέσα και να κλειδώσουμε την πόρτα. Εγώ το είπα. Εσείς. Να θυμάστε τι λέω. Μάλιστα. Με αυτά θα γραφτεί το μανιφέστο του κόμματος. Άρα και θα φτάσουν οι ξηροί καρτέ. Τι έκανες τόση ώρα εδώ, ρε? Έτρωγες. Έτρωγες, ε. Ορίστε. Μιλάς και φτύνεις φουντούκια. Δεν έχετε καταλάβει τη σοβαρότητα της καταστάσεως, κύριοι. Εμείς δεν φτύνουμε. Ο λαός φτύνει, μουτζώνει, βρίζει. Και όποιον μουτζώνει ο λαός και βρίζει, αυτόν ψηφίζει. Για να τον έχει 4 χρόνια στην κυβέρνηση και να εκτονώνεται. Γι' αυτό είναι 8 χρόνια το Πασόκ στην εξουσία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας στις 2 ταινίες του Σαββάτου 20 Ιουνίου. Γύρω στις 8 και 4 μπορείτε να δείτε την πρώτη μας ταινία με τίτλο «Παρακαλώ γυναίκες μη κλαίτε», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Χρήστου Βακαλόπουλου και του Σταύρου Τσιόλη. Πρόκειται για μια κωμωδία με τους Δημήτρη Βλάχο, Αργύρη Μπακυρτζή, Δώρα Μασκλαβάνου και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. 2 αγιογράφοι, αστρολόγοι και αργύρτες μαζί εγκαθίστανται έξω από μια εκκλησία της Αρκαδίας και προκαλούν την άφιξη πάρα πολλού κόσμου, ιδίως όμως γυναικών. Πάμε να πάρουμε μια γεύση της ταινίας μας. Πολύ καλό, τι το έκανες? Γενικό σέρβις. Μπράβο. Με ένα αστροουρανό Θεοφάνη. Θα έχουμε μεγάλη θέα στο σύμπαν. Θα τελειώσεις τις μελέτες σου. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Σύντομα θα αποδειχθούν οι θεωρίες σου. Και μετά από 50 ή 100 χρόνια θα διδάσκονται στα σχολεία. Εμείς δεν θα ζούμε τότε. Και κανείς δεν θα μας θυμάται. Αλλά δεν πειράζει. Ζήσαμε όπως τα πουλιά του ουρανού. Και δεν ζητήσαμε τίποτα. Όπως μερικοί έμποροι και σφεντεριστές φιλίας. Μην πίνεις άλλο. Τι θα αφήσουν αυτοί στην ανθρωπότητα? Τίποτα. Και ο πλούτος τους θα διασκορπιστεί. Και η δύναμή τους θα εκπέσει. Η αρπακτικότητα των κόπων και των γυναικών των άλλων θα τα μυθούν με λύθη. Και η δεύτερη ταινία του Σαββάτου, γύρω στις 9:40, έχει τίτλο «Ανοιχτή επιστολή», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Σταμπουλόπουλου. Πρόκειται για μια δραματική ταινία με τους Νικηφόρο Νανέρη, Ελένη Θεοφίλου, Μπέτη Αρβανίτη και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Ο Δημήτρης περιφέρεται σαν ήρωας του Τρυφό στην Αθήνα της δεκαετίας του 60. Μνήμες από την κατοχή, επισκέψεις σε νυχτερινά μπαρ, ερωτοτροπίες με γυναίκες βγαλμένες από τα swinging 60s και η συντηρητική οικογένειά του συνθέτουν το πορτρέτο ενός άντρα που μετεωρίζεται ακριβώς όπως και η εποχή του. Πάμε να παρακολουθήσουμε μία σκηνή της ταινίας μας. Πιάσαμε κουβέντα για βιβλία και γνωριστήκαμε. Με κάλεσε σπίτι της για το άλλο βράδυ. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι υπάρχουν τέτοια σπίτια στην Αθήνα. Τόση πολυτέλεια. Έλα μέσα. Ο πατέρας μου ήταν πρεσβευτής επί Μεταξά. Πάγω θες?
Αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου, γύρω στις 9, μπορείτε να δείτε την ταινία με τίτλο «Η Αγουάρος», σενάριο της Ρούλας Γεωργακοπούλου και της Κατερίνας Ευαγγελάκου και σκηνοθεσία επίσης της Κατερίνας Ευαγγελάκου. Είναι ένα ψυχολογικό δράμα με την Νινή Βοσνιάκου, Ιβόνη Μαλτέζου, Ακύλα Καραζήση και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Βρισκόμαστε στα μέσα του 1960 και η Φιλιό, χείρα του Ανδρέα Κάλλη Μανόπουλου, ενός ήρωα της αντίστασης που είχε εκτελεστεί τον Δεκέμβριο του 1944, έρχεται από τη Βοστόνη στην Αθήνα προκειμένου να διευθετήσει το μερίδιο της πατρικής περιουσίας που ανήκει στον γιο της, που επίσης ζει στη ΣΥΠΑ. Η αδελφή του Ανδρέα, η Δήμητρα, την υποδέχεται στο αεροδρόμιο και την πηγαίνει σχεδόν με το ζόρι στο πατρικό της, όπου μένει με τον άντρα της, τον Ηλία, και τις δύο κόρες τους. Οι δύο γυναίκες έχουν ειδωθούν από το τέλος του πολέμου και έχουν διαφορετικές μνήμες από τα γεγονότα και κάποια στιγμή θα έρθουν σε σύγκρουση. Πάμε να πάρουμε μια γεύση της ταινίας μας. Τώρα σε θυμάμαι. Η Φιλιό. Η γυναίκα του Ανδρέα. Η ωραία κοπέλα. Όταν μας ειδοποίησε ο δικηγόρος ότι θα έρθεις, προσπάθησα να σε φέρω στο νου μου, αλλά έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Πολλά χρόνια. Εγώ έμεινα μακριά. Και δεν ερχόμουν πολύ συχνά εδώ τότε. Ο Ανδρέας με έλεγε ακατάδεκτο. Αυτός τα βρίσκει όλα εύκολα. Πώς να έρθω, ήταν μια ώρα δρόμος με τα πόδια από το σπίτι μου. Να σε είχα δει μια-δύο φορές όλο και όλο. Ούτε στο γάμο σας δεν είχα έρθει. Συγγνώμη, πρέπει να κάνω ένα τηλέφωνο. Από εδώ. Καλά, αργότερα. Έχεις κανονίσει που θα μείνεις? Αμέσως μετά στις 10:10 ακολουθεί η δεύτερη ταινία της Κυριακής με τίτλο «Η Βασίλισσα της Ρέγκας», σε σενάριο του Κώστα Καραγιάννη και σκηνοθεσία του Λάκη Μιχαηλίδη. Είναι μια κωμωδία με τη Ρένα Βλαχοπούλου, Κέτη Πάνου, Κώστα Καραγιώργη, Βανέσα Τζελβέ και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Η Ρένα κληρονομεί μια εταιρεία που εισάγει ρέγες. Προσπαθεί λοιπόν να μπει στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας προσποιούμενη την αριστοκράτησα. Όμως με αυτόν τον τρόπο πέφτει κάθε φορά θύμα υποψηφίων γαμπρών που θέλουν να βάλουν χέρι στην περιουσία της. Όταν η Ρένα καταλαβαίνει το τι γίνεται, αρχίζει το πανηγύρι. Πάμε να παρακολουθήσουμε μια σκηνή της ταινίας. Μα τώρα, γιατί εκνευρίζεστε με τόσο ασήμαντα πράγματα? Μα δεν είναι. Ταλαιπωρείτε και το νευρικό σας σύστημα. Το έχω ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Να, κοιτάξτε, από γιατρό σε γιατρό πηγαίνω. Μα για ποιο λόγο? Γιατί για ποιο λόγο, ρωτάτε, για ποιο λόγο? Τα νεύρα μου έχουν σμπαραλιάσει. Και πίνετε τσάι? Στον κύκλο μας μόνο τσάι πίνουν, γιατί είναι πολύ σικ. Και ποιος σας είπε ότι ο κύκλος μας δεν κάνει λάθη? Κάνει, Εγώ θα σας συνιστούσα να το ελαττώσετε. Ξέρετε, το τσάι γίνεται φοβερό διαγερτικό όταν βεβαίως κάνουμε κατάχρηση. Α, μην πείτε. Εμείς στις πρεσβείες, ξέρετε. Να ακούσω. Ναι, τον τελευταίο καιρό έχουμε καταργήσει το πρωινό. Όχι, το καταργήσατε. Καλά, και τι πίνετε, τι πίνετε? Χυμούς. Χυμούς φρούτων. Και ιδιαίτερα προτιμούμε το χυμό του πορτοκαλιού. Α, του πορτοκαλιού. Δηλαδή, εξηγήστε με για να καταλάβω. Κοιτάξτε, με τους χυμούς των φρουτών θα δείτε μια σημαντική βελτίωση στο νευρικό σας σύστημα. Αυτό θέλω. Θα κοιμάστε σαν πουλάκι. Αχ, έτσι να κοιμηθώ μια μέρα σαν πουλάκι. Εξάλλου δεν το λέω εγώ αυτό. Το είπε ο δόκτωρ Μουσαντάς. Το είπε ο δόκτωρ Μουσαντάς. Ειδικός εις τα σπαθήσεις των νεύρων. Για σκέψου. Το έγραψε Μουσαντάς. Εις ανάλογο σύγγραμμα. Λοιπόν, με βρίσκεται αδιάβαστη τελείως. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, γύρω στις 9:45, μη χάσετε την ταινία με τίτλο «Poker Face», σε σενάριο της Άσπας Καλιάνης και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα.
Είναι μια κωμωδία με τους Άλκη Κούρκουλο, Εύη Σαουλίδου, Αντώνη Καφετζόπουλο και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Η Νίκη έχει χάσει από μικρή το χάρισμά της ένα λούτρινο παπαγάλο και μαζί την τύχη της. Όταν καταλαβαίνει πως τον έχει ο αδιάβροχος, ανίκητος πρωταθλητής του πόκερ και γυναικάς, αποφασίζει να ενδώσει στο φλερ του για να το πάρει πίσω. Ας παρακολουθήσουμε μια σκηνή της ταινίας μας. Σε κάθε σχέση, ο παίκτης που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη υπομονή. Υπομονή. Πρέπει να περιμένεις τη σωστή στιγμή για να κάνεις την κίνηση. Υπομονή. Συγχαρητήρια. Μόλις έσπασες το ρεκόρ υπομονής. Καμία δεν έχει αντέξει τόσο μέχρι τώρα. Είμαι η Πάμελα, η μάνατζέρ του. Πρέπει να το θέλεις πολύ, ε. Ποιο? Αυτό το ραντεβού. Κανονικά θα τον είχε ήδη ξεπετάξει, αλλά τώρα τελευταία έχει αρχίσει τα πειράματα. Πειράματα? Προσπαθεί να παίξει χωρίς να αγγίξει το μασκότ του. Έλα. Την κάρτα μου δεν βρίσκω. Κάπου εδώ την είχα. Πάρε τη δικιά μου. Είμαι όλος δικός σου. Ολόκληρος. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και πάμε να δούμε τις δύο ταινίες της Τρίτης, 22 Ιουνίου. Γύρω στις 8 και 45 μπορείτε να δείτε την πρώτη ταινία με τίτλο «Ματζουράνα», σε σενάριο της Όλγας Μαλέα και του Αποστόλου Αλεξόπουλου και σκηνοθεσία επίσης της Όλγας Μαλέα. Είναι μια δραματική κωμωδία με την Ναταλία Δραγούμη, Γιούλικα Σκαφιδά, Σύφη Πολυζωίδη, Μαρία Ρισκάκη και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Η Άννα είναι ένα 11χρονο χαρισματικό κορίτσι το οποίο συμμετέχει σε ένα τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής. Ξαφνικά όμως αρχίζει να παθαίνει παράξενα ατυχήματα και να αναπτύσσει μια προβληματική συμπεριφορά την οποία προσπαθούν να κατανοήσουν τόσο η απαιτητική υπερπροστατευτική μητέρα της όσο και η παιδοψυχολόγος της εκπομπής. Πάμε να παρακολουθήσουμε μια σκηνή της ταινίας μας. Αυτό το παιδί δεν μπορεί. Πονάει. Θα μπορέσει. Αισθάνομαι ότι πιέζουμε. Δεν την πιέζουμε, ρε Παύλο. Τη στηρίζουμε. Τι θες δηλαδή, να την αφήσουμε να καταλήξει έτσι με την πρώτη δυσκολία? Άμα μάθει να τα παρατάει έτσι, θα τη φάνε λάχανο. Ο αναγωνισμός σήμερα είναι τρομερά σκληρός. Για το καλό της, ας πιεστεί και λίγο. Ρε αγάπη μου, το ξέρω ότι σε πονάει το χεράκι σου, αλλά οι δυσκολίες είναι για να τις ξεπερνάμε, ε? Έλα, σήκω τώρα που μας περιμένουν. Όλοι εσένα θέλουν. Εσύ είσαι το αστέρι, εσύ είσαι το αστέρι. Τι είναι αυτά, Άννα? Τι θέλεις? Η δεύτερη ταινία της Τρίτης, γύρω στις 10 και 4, έχει τίτλο «Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα», σε σενάριο του Στέφανου Φωτιάδη και σκηνοθεσία του Ορέστη Λάσκου. Είναι μια κωμωδία με τους Μίμη Φωτόπουλο, Κώστα Χατζηχρήστο, Μπεάτα Σιμακοπούλου και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Ένας εύπορος άντρας, ο Τόνης, είναι ερωτευμένος με μια φτωχή κοπέλα και θέλει να την παντρευτεί παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του. Ο αδερφός της κοπέλας ερωτεύεται την αδελφή του Τόνη και τα πράγματα μπλέκονται ακόμα πιο πολύ. Πάμε να παρακολουθήσουμε μια σκηνή της ταινίας μας. Τι συμβαίνει, Ηρακλή?
Ένα σοφέρ είναι έξω, κύριε. Και θέλει να σας μιλήσει. Ο Αθανάσης είναι. Καλώς τα δεχτήκαμε. Ποιος είναι ο Αθανάσης? Ο Αθανάσης είναι ο μέλλον κουνιάδος μου. Ο ταξιτζής? Ναι, ο ταξιτζής. Να περάσει ο σοφέρ. Περάστε, κύριε. Γεια χαρά. Μα, τίποτε, τίποτε. Θανάση, να σου γνωρίσω την αδελφή μου. Αδελφή σου είναι Δεσποινής? Ναι. Τι μου λες? Χαίρο πολύ. Επίσης. Από εδώ ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς, λέω. Ώστε αδερφή σου είναι η Δεσποινής. Ο μπαμπάς, λέω. Ο μπαμπάς. Χαίρο πολύ, κύριε μπαμπά. Παχουλέ. Κι εγώ. Μπαμπά, θα μου δώσεις 50.000 να πάρω το αυτοκίνητο? Έλα, έλα, πάρτα και ξεφορτώνουμε. Γιατί έχω να μιλήσω με τον κύριο. Μπαμπάκα μου, σε ευχαριστώ. Βλέπω, Δεσποινή, το καταφέρατε τον μπαμπά. Εγώ μπορώ να καταφέρω όποιον θέλω. Καλά, αυτό είναι ολοφάνερο. Είσαστε μεγάλη μάρκα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, κύριε Θανάση, πού κάνετε πιάτσα? Στον Άγιο Παντελεήμονα, βοήθεια. Την Τετάρτη 23 Ιουνίου, γύρω στις 8:35, μπορείτε να δείτε την ταινία με τίτλο «Ο Χαρτοπαίκτης», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Μιλωνά. Πρόκειται για μια δραματική ταινία με τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Ελένη Ερήμου, Γιώργο Σίσκο και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Ο Νίκος Βρανάς, τυχοδιώκτης και γυναικάς, ζει χρόνια στη Γαλλία, αλυτεύοντας και χαρτοπαίζοντας από καζίνο σε καζίνο. Ένα βράδυ, σε ένα τραπέζι σε Μέντε Φέρ ενός καζίνου του Παρισιού, λαμβάνει ένα τηλεγράφημα ότι ο μεγαλύτερος αδερφός του, που ζει στην Αθήνα, αυτοκτόνησε ύστερα από μια μεγάλη οικονομική καταστροφή. Ο Νίκος αποφασίζει να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα και να εκδικηθεί το μεγαλοβιομήχανο Μαύρο, που ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κατέστρεψε τον αδελφό του. Πάμε να παρακολουθήσουμε μία σκηνή της ταινίας μας. Για το Μαύρο. Γιατί εσύ δεν με χρησιμοποιείς για το Μαύρο? Γι' αυτό δεν βγήκες μαζί μου? Μπορεί να μην βγήκα γι' αυτό. Λοιπόν, είσαι κόπανος, όπως όλοι οι άντρες. Άμε στο διάολο, λοιπόν. Μωρό μου, άσχημο πράγμα ο ποδαρόδρομος. Μας ταινία την 5η 25 Ιουνίου, γύρω στις 9:50, έχει τίτλο «Ο δεύτερος μήνας του Μέλιτος», σε σενάριο του Κώστου Παπαπέτρου και σκηνοθεσία του Θανάση Αντωνίου. Πρόκειται για μια ρομαντική κωμωδία με τους Παύλο Ευαγγελόπουλο, Ηρώ Μουκίου, Γιώργο Λουκάκη και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Ο Άλκης, επίδοξο φωτομοντέλο, αν και νέος, έχει ένα θυελλώδες παρελθόν. Σε κάποια στιγμή επιπολαιότητας παντρεύτηκε τη Λιάνα, αλλά ο γάμος τους είχε ένα γρήγορο και άδοξο τέλος. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τη ταινία μας. Ωραία υποδοχή μου έκανες, ε! Λοιπόν, άρχισε με τη μολονέβρα σήμερα! Για τα νεύρα υπάρχουν τα ηρεμιστικά! Δεν με ρώτησες όμως για τη μολονέβρα! Με τράκαρε ένα γουρούνι. Γιατί πήγες σε κάνα χειροστάσιο? Τι λες, μωρέ! Καπλός κατέβαλα τσιγκρού! Γουρούνι σε συγκρού? Εγώ ξέρω γουρούς ο Σακή, γουρούς η συγκρού πρώτη φορά ακούω. Λοιπόν, κάτσε κάτω και άσε να σου πω τι έγινε. Ρε, παρατάω που θα σε ακούσω γούρλο. Όχι, δεν σε παρατάω. Όταν αυτός πήγε να μου δει τα ρέστα, ξέρεις τι έκανα εγώ? Άρπαξε την πότα και του την έδρα στην κεφάλα του. Να, έτσι. Καλά, έχεις τρελαθεί τελείως, αλλά σε πάω σε κανένα ψυχίατρο μου φαίνεται. Ορίστε την ακούστε από κάτω, διαμαρτύρεται πάλι. Ότι της έδωσε θάρρος κύριε από μάνα. Τι θάρρος, αφού είναι καινούργια γυναίκα, δεν την ξέρω. Άσε με τώρα γιατί έκανα ένα διαφημιστικό και με ψόφιο συγκούραση. Έφαγες?
Έφαγα 7 μακαρονάδες. 7! Ναι, ρε πουλάκι μου, διαφήμιση ήταν για μακαρόνια και με τίγκα στο ζυμαρικό. Άντε πήγαινε σπίτι σου να τελειώσει εκείνο το πίνακα από τον εξαρχή εδώ και 2 χρόνια. Ποια πίνακα? Εκείνο με την πίσα και το κατράμι που τον ονόμασε ο πατέρας μου υποψήφιος βουλευτής. Α, τώρα πάει αυτός. Πάει αυτός, αυτό το αριστούργημα που πάει στα σκουπίδια. Όχι. Αυτό το έφερα στην κεφάλαια ενός φαλακρού. Και τα μανία που έχει με τα κεφάλια, τι σου είπαν άνθρωπος. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, οι ταινίες της εβδομάδας. Το πρόγραμμα του Hellenic TV μπορείτε να το βρείτε κάθε εβδομάδα στις εφημερίδες της παροικίας μας, καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Ενώ οι περιλήψεις των ταινιών κυκλοφορούν στην εφημερίδα Παροικιακή, αλλά και στο website μας. Ακολουθήστε μας φυσικά και στα social media. Καλή διασκέδαση και ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ!